Το πρόγραμμα Comenius Regio προσπαθεί να αναπτύξει και να ανταλλάξει καλές πρακτικές. Εμείς προφανώς θα δούμε κάποια στοιχεία που θα μας δώσουν αυτοί και τι δράσεις κάνανε και στις συναντήσεις αυτά θα συζητήσουμε και ταυτόχρονα και εμείς θα δώσουμε ιδέες για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε και να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Αυτό το νόημα δηλαδή έχει η συνεργασία μεταξύ των χωρών. Να αναπτύξουμε εργαλεία για τη βιώσιμη συνεργασία πέραν των συνόρων, να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση και να προσφέρουμε διδακτικές εμπειρίες σε εκπαιδευτικούς μαθητές, καθώς και υπεύθυνες διαχείριση σχολικών συστημάτων. Η ιδέα μας ήταν να συνεργαστούμε με τον ΟΚΑΝΑ, αλλά υπήρχαν κάποια διαδικαστικά προβλήματα με τον πρόεδρο, ο οποίος το σκεφτόταν αν θα συνεργαστεί ή όχι, αν δεν ξέρω, ήταν θέμα υπογραφής, μάλλον ήταν θέμα τυπικό, ήθελαν να συνεργαστούν και θα συνεργαστούν μαζί μας. Ήταν ένα θέμα τυπικό και δεν καταφέραμε να είμαστε σε αυτή τη σύμπραξη μαζί, αλλά ουσιαστικά θα συμμετέχουν ενεργά. Και οι δραστηριότητες που γίνονται μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, έχουμε συναντήσεις σχετικά με το σχέδιο, όπως αυτή που σας είπα που είχαμε και τώρα αυτή που θα πάμε, ανταλλαγές προσωπικού, έρευνες. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, λέγεται Comenius Regio, αφορά την μαθητική διαρροή, δηλαδή τα παιδιά που για διάφορους λόγους εγκαταλείπουν το σχολείο. Δεν έχει γίνει μια σοβαρή έρευνα των αιτίων για τα οποία τα παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο. Πιστεύουμε η συγκυρία με την οικονομική κρίση βάζει και αυτό το λιθαράκι της και γι' αυτό κιόλας βρήκαμε την ευκαιρία, επειδή έτρεχε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας με σχολεία και υπηρεσίες άλλων χωρών, βρήκαμε partner από την Τουρκία και θα γίνει μία ανταλλαγή επισκέψεων και συνεργασία, ακριβώς επειδή το θέμα απασχολεί και αυτούς. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμμετέχουν δύο σχολεία εδώ της πόλης, συμμετέχει ο Δήμος Καβάλας και βέβαια στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος ήρθε μια αντιπροσωπεία πριν τα Χριστούγεννα εδώ στην Καβάλα, γνωριστήκαμε, μιλήσαμε, αναφερθήκαμε στο πρόβλημα και τώρα την μεθεπόμενη εβδομάδα θα πάμε εμείς στην περιοχή της Μερσίνας, στην Ατάλια, όπου θα συνεργαστούμε αντίστοιχα με τα εκεί σχολεία και τους φορείς, γιατί συμμετέχουν και αυτοί με το Δήμο τους, με την Διεύθυνση Εκπαίδευσης εκεί τη δική τους και με δύο σχολεία. Καταγεγραμμένη με στοιχεία κρίση, διαρροή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όμως οι πληροφορίες, γιατί κάθε χρόνο τα στατιστικά που υποβάλλουν τα σχολεία κάτι δείχνουν, μας κάνουν να ανησυχούμε. Πιστεύω ότι η οικονομική κρίση έβαλε και αυτό το λιθαράκι της. Πρέπει επομένως να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό. Και γι' αυτό κιόλας καλέσαμε και ειδικούς να μιλήσουν τώρα στους συναδέλφους. Δεν είναι μόνο οι διευθυντές των σχολείων, είναι και εκπαιδευτικοί. Είπαμε να επιλέξουν κάποιους που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι, γιατί αυτό το πρόγραμμα πρέπει να τρέξει. Πρέπει να πλησιάσουμε τις οικογένειες, να πλησιάσουμε τα παιδιά, να δούμε πώς μπορούμε να προλάβουμε. Γιατί μπορεί τώρα να είμαστε στα τέλη Μαρτίου. Ουσιαστικά είναι κοντά το τέλος της χρονιάς, αλλά αυτό το φαινόμενο δεν θα σταματήσει αμέσως. Πρέπει και για τον χρόνο και για τα επόμενα χρόνια να υπάρχει μια βάση δεδομένων, στοιχείων με τα οποία θα δούμε πώς μπορούμε να προλάβουμε τέτοια φαινόμενα, να τα λιγοστέψουμε, εν πάση περιπτώσει. Γιατί εγώ αυτά πάντες δεν τρέφω. Δεν μπορεί ξαφνικά να γίνουν μαγικά και να κοπεί αυτό το φαινόμενο. Αλλά πόσο μπορούμε και όσο μπορούμε να το περιορίσουμε.